Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή έκτακτη συνέντευξη τύπου που δίνει το Σωματείο μας. Η συνέντευξη αυτή δίδεται με αφορμή τις δραματικές εξελίξεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και κυρίως, όπως γνωρίζετε, αφορούν τη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής και ιδιαίτερα την κάλυψη των επιγόντων περιστατικών της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Πρέβεζας, καθώς από το διάστημα από σήμερα 19 μέχρι τις 21 Αυγούστου και από τις 24 έως 31 Αυγούστου δεν θα υπάρχει εφημερεύων γενικός χειρουργός του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Πρόκειται για μια εξέλιξη πρωτοφανή για τα χρονικά του νοσοκομείου. Στη 40χρονη ιστορία του δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλη φορά. Για μας δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Γνωρίζετε ότι από πολύ καιρό καταγγέλουμε τις πολιτικές που υποβαθμίζουν το νοσοκομείο της Πρέβεζας και τελικά απόρρια αυτών των πολιτικών είναι και τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη λειτουργία της χειρουργικής κλινικής. Πριν μιλήσω γι' αυτό, αρκεί να σας πω λίγο ιστορικά και τα έχουμε ξαναναφέρει, ότι για μας υπάρχει στρατηγική επιλογή υποβάθμισης συνολικά του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας. Αυτό εκφράζεται και θα εκφραστεί με συρρήκνωση των δομών δημόσιας υγείας, δηλαδή μείωση του αριθμού τους, νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δημόσιων μονάδων υγείας, μεταφράζεται σε πολύ μεγάλη ελάττωση του προσωπικού, κατά χιλιάδες τα τελευταία χρόνια, μεταφράζεται σε τεράστιες περικοπές από την κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των άλλων δημόσιων δομών υγείας. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι από το 2012 το νοσοκομείο της Πρέβεζας δέχτηκε το πρώτο στρατηγικό πλήγμα με την κατάργηση 22 οργανικών θέσεων γιατρών. Να σας θυμίσω ότι εδώ και 4 χρόνια από το νοσοκομείο Πρέβεζας έχουν αποχωρήσει 17 ειδικευμένοι γιατροί, καθαρές απώλειες είναι αυτές. Έχουν χαθεί πάνω από 80 θέσεις εργασίας μη ιατρικού προσωπικού και ότι το νοσοκομείο το 2014 προσπαθεί να λειτουργήσει με έναν προϋπολογισμό που είναι της τάξης του 58-60% του προϋπολογισμού του 2010. Έχουμε σαφέστατη άποψη ότι όλα αυτά είναι σχεδιασμένα από χρόνια, εφαρμόζονται στη χώρα μας μέσα από τα μνημόνια και στόχο έχουν, όπως σας είπα, να συρρυκνώσουν τις δημόσιες δομές υγείας, να μεταφέρουν υπηρεσίες από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό τομέα και να μεταφέρουν επίσης και να μεταβιβάσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών υγείας από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία απευθείας στις τσέπες των πολιτών και βεβαίως να λειτουργήσουν τις όποιες δημόσιες δομές απομείνουν με κριτήρια επιχειρήσεων ιδιωτικών, δηλαδή με κριτήρια κέρδους και ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό και σας είπαμε από την αρχή ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο τομέα της χειρουργικής κλινικής δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Πρέπει να σας πούμε ότι στη χειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή απασχολούνται 3 ειδικευμένοι γιατροί. Μέχρι πριν λίγους μήνες είχαμε 5 γιατρούς, αποχώρησαν 2. Ο ένας ήταν επικουρικός και ο άλλος ο γιατρός συνταξιοδοτήθηκε. Στη συγκεκριμένη κλινική δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι γιατροί.
Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα όριο και νομικό αλλά και ασφαλείας στις εφημερίες που μπορεί να κάνει ένας γιατρός. Κατατέθηκαν οι εφημερίες αυτές, είναι 7 εφημερίες ανά γιατρό και οι υπόλοιπες μέρες του μήνα μένουν ακάλυπτες λόγω ακριβώς της έλλειψης ειδικευμένων χειρουργών αλλά και ειδικευόμενων γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα για το νοσοκομείο της πόλης μας. Κατά την άποψή μας, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή πολιτών και το λέμε αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί νομίζω ότι ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί να καταλάβει ότι όταν υπάρξει κάποιο οξύ χειρουργικό πρόβλημα και δεν υπάρχει ο αντίστοιχος γιατρός για να το αντιμετωπίσει, ο ασθενής θα μπει σε μια διαδικασία κινδύνου τόσο για την υγεία του όσο και για τη ζωή του, και αυτό εξαρτάται από τον βαθμό και την βαρύτητα του προβλήματος. Είχαμε επισημάνει και στη διοίκηση του νοσοκομείου έγκαιρα και από πολύ καιρό τα προβλήματα που θα συναντούσε το νοσοκομείο, γιατί είχαμε προβλέψει αυτές τις εξελίξεις με το ρυθμό με τον οποίο αποχωρούσαν εργαζόμενοι από το νοσοκομείο, γιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακοί, διοικητικοί και από το ρυθμό που ήταν μηδενικός των προσλήψεων. Είχαμε επίσης θέσει αυτά τα ζητήματα κατά καιρούς και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας σε συναντήσεις που είχαμε μαζί τους. Όπως επίσης, όπως ξέρετε, έχουμε διοργανώσει και έχουμε συμμετάσχει σε δεκάδες συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις τόσο εδώ στην Πρέβεζα όσο και στην Αθήνα για τα ζητήματα της υγείας και του νοσοκομείου. Θεωρούμε τη σημερινή μέρα ιδιαίτερα κρίσιμη. Νομίζω ότι θα κριθούν πάρα πολλά από σήμερα και μπρος για την πορεία του νοσοκομείου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σε χθεσινή μας συνέλευση καλούμε τον κόσμο, αποφασίσαμε να καλέσουμε τον κόσμο σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα να συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διαδήλωσης ενάντια στην υποβάθμιση, στη διάλυση και στην απαξίωση του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Θεωρούμε πλέον ότι η υπόθεση του νοσοκομείου, η υπόθεση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νομό μας, βρίσκεται στα χέρια της κοινωνίας και των συμπολιτών μας. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο και να κρατήσουμε ένα νοσοκομείο που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, είναι στο χέρι μας. Όπως είναι και στο χέρι μας, αν θέλουμε να χάσουμε αυτό που υπάρχει, δηλαδή να έχουμε ένα κτίριο που θα έχει μια πινακίδα που θα γράφει απ' έξω Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα μέσα σε αυτό δεν θα ανταποκρίνεται στον τίτλο. Η ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο διοικητή του νοσοκομείου είναι ότι έχουν καταβληθεί όλες οι προσπάθειες για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Είναι ενήμερη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι ενήμερη η διοίκηση της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και πολλά νοσοκομεία της περιοχής που δέχτηκαν την έκκληση, αν το θέλετε, του νοσοκομείου της Πρέβεζας να βρεθεί κάποιος γιατρός προσωρινά για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Θεωρούμε κάποιες λύσεις που ακούστηκαν να μεταφερθούν γιατροί από κέντρα υγείας και ιδιαίτερα αγροτικοί γιατροί για να καλύψουν τα ΤΕΠ της χειρουργικής κλινικής ως μη σοβαρές. Είναι αδύνατον ένας γιατρός ανειδίκευτος, ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο πριν μερικούς μήνες και κάνει το αγροτικό του, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός του ΤΕΠ της χειρουργικής κλινικής, ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου που καλύπτει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 100.000 πληθυσμό. Και όχι μόνο το θεωρούμε μη σοβαρό, το θεωρούμε και επικίνδυνο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
έστω και αυτή τη στιγμή να στην αισθανθεί το που οδηγεί το νοσοκομείο της Πρέβεζας, να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες να αντιμετωπιστεί αρχικά το πρόβλημα του χειρουργικού τομέα, αλλά και των άλλων ειδικοτήτων που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Όπως ξέρετε, υπάρχει μόνο ένας ειδικευμένος ορθοπαιδικός και το νοσοκομείο πρακτικά 20 μέρες το μήνα δεν έχει εφημεριακή κάλυψη από ορθοπαιδικό κλινικό, από ορθοπαιδικό γιατρό ειδικευμένο. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική, όπου παρά την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι εναπομείνοντες παιδίατροι, υπάρχουν μέρες του μήνα, περίπου μια εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, που το νοσοκομείο βρίσκεται χωρίς κάλυψη παιδιάτρου. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην νεφρολογική κλινική, που όπως γνωρίζετε υπάρχει μόνο ένας ειδικευμένος νεφρολόγος για να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας αιμοκάθαρσης. Υπάρχει πρόβλημα στην παθολογική κλινική, όπου, όπως ξέρετε, εκεί από τις 4 προβλεπόμενες θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο 2 παθολόγοι, ειδικευμένοι μόνιμοι, και βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης η επαναπρόσληψη ενός εκπαιδευτικού γιατρού. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κοινωνία της Πρέβεζας πρέπει σήμερα το απόγευμα να δώσει μαζικά το παρόν στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, να απαιτήσει την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου, να απαιτήσει την αναβάθμιση του. Εμείς αυτά είχαμε να σας πούμε εισηγητικά, γιατί ήταν και έκτακτη αυτή η συνέντευξη και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που πιθανά έχετε. Για τη χειρουργική κλινική, θυμάμαι τουλάχιστον ότι σε δικά μας ρεπορτάζ εδώ και μήνες υπήρχε αυτή η ένσταση ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουμε σε αυτό το σημείο. Είδαμε τον διοικητή μαζί με τον βουλευτή, τον κυβερνητικό, τον κύριο Τσουμάνη, να πηγαίνει στον κύριο Βορύδη, νωρίτερα στον κύριο Άδωνη. Τελικά τι γίνεται, γράφω στα παλιά του στο παπούτσια οποιαδήποτε φωνή. Κύριε Τσόγκα, εμείς έχουμε την άποψη ότι η υποβάθμιση του νοσοκομείου της Πρέβεζας είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα στρατηγικών εκλογών που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Υποβάθμιση στο νοσοκομείο. Έτσι. Ανεξάρτητα λοιπόν του τι λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα πράγματα είναι καθαρά. Έχουν σχέδιο να υποβαθμίσουν με τη μια ή την άλλη μορφή αρκετά μικρά και ιδιαίτερα νοσοκομεία της περιφέρειας, καθώς αδυνατούν σήμερα με τη χρηματοδότηση που δίνουν να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Είναι στρατηγική τους επιλογή. Γι' αυτό και ακριβώς παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που δίνονται. Ξέρετε, μας έδωσε ο κύριος Μπέζας, θυμάστε, το Γενάρη. Μετά είδαμε τον έναν βουλευτή του νομού μας αγκαλιά με τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά είδαμε πάλι τον κύριο διοικητή, τον νυν υπουργό υγείας και τον κύριο Τσουμάνη πάλι με τον φωτογραφία με τον υπουργό υγείας και διαβεβαιώσεις. Αλλά βλέπετε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει αυτά που βγαίνουν, την εικόνα που βγαίνει από τις φωτογραφίες. Σας είπα ότι είναι στρατηγική τους επιλογή και νομίζω ότι έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσει και η κοινωνία της Πρέβεζας. Να σας θυμίσω ότι εμείς τα καταγγέλαμε αυτά από πολύ καιρό. Και ξέρετε ότι έχουμε κατηγορηθεί κατά καιρούς και από ορισμένους μέσα από το νοσοκομείο που σήμερα γεύονται τις πολιτικές αυτές, τις επιπτώσεις τους, αλλά και έξω από το νοσοκομείο της Πρέβεζας, σαν κινδυνολόγους, μας κατήγγυλαν, σαν δυσφημιστές του νοσοκομείου ή ότι υπερβάλλουμε. Η αλήθεια είναι ότι η 19η Αυγούστου του 2014 αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν κινδυνολογούσαμε και δεν δυσφημούσαμε, αλλά ούτε υπερβάλλαμε, ότι η πραγματικότητα μας ξεπέρασε. Το νοσοκομείο για πρώτη φορά στη 40χρονη ιστορία του θα βρεθεί για 11 μέρες χωρίς χειρουργική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εφημερίας του, σε μια εποχή που στην περιοχή μας βρίσκονται 150 με 200.000 άτομα. Έχετε σκοπό να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα? Ναι, υπάρχει αυτή η πρόθεση και θα γίνει. Διότι θεωρούμε ότι η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται είναι επικίνδυνη πλέον για την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Θα σας πω απλά παραδείγματα. Ένα οξύτατο χειρουργικό πρόβλημα όταν έρθει. Δεν είμαι ο ειδικός, αλλά μπορώ να σας πω ότι από την εμπειρία μου ένα οξύτατο
χειρουργικό πρόβλημα όταν έρθει εδώ, εάν δεν υπάρχει ειδικευμένος χειρουργός στο νοσοκομείο, είναι ένα πρόβλημα να μπορεί να χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση σε 15-20 λεπτά, μισή ώρα να μπει ένας άνθρωπος σε χειρουργείο. Μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός, ξέρετε ότι γίνεται πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα αυτόν τον καιρό, έχουμε και θανατηφόρα στην περιοχή μας. Και μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος, ένα νεαρό παιδί, να μπει άμεσα για χειρουργείο και να σταματήσουν μια αιμορραγία και τελικά να του σώσουν τη ζωή. Αν δεν υπάρχει ειδικευμένος χειρουργός, πρώτον, ποιος θα κάνει τη διάγνωση. Ο θηρωρός, η καθαρίστρια. Δεν έχω τίποτα με τους συναδέλφους αυτούς, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μέχρι να βγουν όλες οι διαδικασίες, να τον βάλουν σε ασθενοφόρο, να τον στείλουν τον άνθρωπο σε άλλα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και απώλειες ζώων. Άρα θεωρούμε την κατάσταση αυτή άκρως επικίνδυνη. Όχι μόνο δυσάρεστη, αλλά και άκρως επικίνδυνη. Παρακαλώ. Από το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου υπάρχει κίνηση μαζί σας ή όχι? Ναι, εντάξει. Κάναμε μια γενική συνέλευση. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έχουν κινητοποιηθεί και γιατί, ξέρετε, ήταν και πολύ επίγουσα αυτή η συγκέντρωση που κάνουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι ίσως δεν μπορέσουμε να μαζέψουμε τον κόσμο που θέλουμε να μαζέψουμε, γιατί από χθες το μεσημέρι βασικά ξεκίνησε η κινητοποίηση. Αλλά εντούτοις θεωρούμε ότι είναι άκρως επιβεβλημένη, γιατί δεν μπορούσαμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, όπως καταλαβαίνετε, την ώρα που εξελίσσεται ένα από τα χειρότερα δράματα στην ιστορία του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Οι εργαζόμενοι είναι μαζί μας, η μεγάλη τους πλειοψηφία των εργαζομένων είναι μαζί μας και νομίζω ότι και μια σημαντική μερίδα των γιατρών του νοσοκομείου της Πρέβεζας είναι μαζί μας. Όχι όλοι ίσως, αλλά τέλος πάντων μια σημαντική μερίδα είναι στο πλευρό του σωματείου και των κινητοποιήσεων που κάνει. Γιατί δυστυχώς πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξαν και φωνές μέσα στον χώρο των γιατρών του νοσοκομείου της Πρέβεζας, οι οποίοι θεωρούσαν ότι αυτά που κάναμε στο σωματείο έβλαπταν την εικόνα αυτού του νοσοκομείου και είναι ακριβώς αυτοί οι ίδιοι που γεύονται σήμερα τις επιπτώσεις των πολιτικών τις οποίες κατακέβαλαν. Okay.